Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Συμφωνία δεν υπάρχει για την ώρα, αλλά φαίνεται προσοδεύουμε προς συμφωνία. Θα υπάρξει τελικά διευθέτηση του ζητήματος προς ανακούφιση βέβαια και Αθήνας και Ευρωπαίων. Ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι υπάρχει διάλογος. Υπάρχει διάλογος εξέλιξη, μάλιστα προχωρημένος διάλογος. Οι ελληνικές προτάσεις, όπως γνωρίζετε, έχουν υποβληθεί. Βρίσκονται τώρα υπό την αξιολόγηση των θεσμών και ευελπιστούμε ότι μέχρι την Πέμπτη θα καταστεί εφικτό. Πολύ πιθανό να υπάρξει νέα έκτακτη συνεδρία του Eurogroup, να υπάρξει συμφωνία επί του θέματος. Είναι μια θετική εξέλιξη, είναι μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση την οποία όλοι επιθυμούσαν. Και ευελπιστούμε ότι το συντομότερο δυνατόν, πρώτο το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε και επίσημα σχετική κατάληξη. Κύριε εκπρόσωπε, παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα από κοντά τις εξελίξεις και το ελληνικό ζήτημα. Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε ότι έχουμε φτάσει κοντά σε μια έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη? Ήταν πάντα ένα πιθανό σενάριο. Ήταν ένα σενάριο που όσο και αν δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, όσο και αν κανείς δεν έφυγε όταν μια τέτοια εξέλιξη, ήταν ένα σενάριο. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και ανησυχίες. Είναι σημαντικό όμως υπήρχαν, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, εκείνες οι εκτιμήσεις που έβλεπαν και την πολιτική πτυχή μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη, ήταν αρνητικότατο για όλους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωζώνη, για την ίδια την Ελλάδα. Και φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγιναν και υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές και βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, κάτι που ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να επιτευχθεί και επίσημα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, πάμε σε μια συμφωνία όλοι νικητές, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις ούτε από τη μία ούτε την άλλη πλευρά. Να μην θεωρείται κάποιος ότι έχει χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, να μπορεί να αξιολογηθεί η όλη η κατάσταση πραγμάτων. Όμως γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει δώσει κάποιες προτάσεις, οι οποίες μελετούνται. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κι άλλος διάλογος επί των ελληνικών προτάσεων, επί των ελληνικών θέσεων. Τι είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση, όπως εκφράστηκε και χθες το βράδυ, για να βρεθεί η λύση το συντομότερο δυνατό. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Η δήλωση Αναστασιάδη για τις μητέρες πατρίδες, τις ευθύνες και τον ομφάλιο λόρο που πρέπει να αποκοπεί από τις όποιες πατρίδες, όπως ήταν λογικό και το περιμέναμε, υπήρξαν αντιδράσεις πάρα πολλές. Κάποια κόμματα είναι πολύ έτσι κάθετα ενάντια στις δηλώσεις αυτές. Του ζητάνε να καλέσει του Προέδρου τη δήλωση. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Γιατί έγινε αυτή η δήλωση τώρα και τι ήθελε να πει ακριβώς ο Πρόεδρος? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόταν στην Τουρκία και στο ρόλο που έχει να διαδραματίσει στο Κυπριακό. Και δέστε τη δήλωση που έχει κάνει και σε συνδυασμό με τη συνέντευξή του χθες στο CNN Third, που λέει ξεκάθαρα για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να θεωρήσει, να ταυτίσει, να ισορροπήσει, να θεωρήσει ότι έχουν τις ίδιες ευθύνες στην Κύπρο, η Ελλάδα και η Τουρκία? Είναι ένα θέμα που δημιουργούμε, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις και μόνοι μας, χωρίς πραγματικά να υπάρχει ή όποια τέτοια αντίληψη, προσέγγιση σε σχέση με το ρόλο της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί σε μια παρόμοια περίπτωση ο τέος πρόεδρος, ο κ. Χριστόφιας, που είχε μιλήσει για τις ευθύνες της μητέρας πατρίδας της Ελλάδας, τότε όλα τα κόμματα και ο κύριος πρόεδρος, που τότε ήταν ηγέτης του Δυσί, του Συναγερμού, ήταν σφόδρα ενάντια και λίγο πολύ ζητούσε την παρέτηση του κ. Χριστόφια. Και ακούγεται κάπως παράδοξο και παράξενο σήμερα να έρχεται να κάνει κάποιες δηλώσεις τέτοιες που να ταυτίζονται με τις δηλώσεις της τότε. Δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες δηλώσεις που είχα γίνει και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Η παραδοσιακή προσέγγιση, αν θέλετε, του Δημοκρατικού Συναγερμού έναντι του ρόλου της Ελλάδας, αλλά και η παραδοσιακή προσέγγιση όλων των άλλων και αυτών που ασκούν κριτική ακόμη και σήμερα στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ποια ήταν η προσέγγιση τόσα χρόνια έναντι της Ελλάδας? Πώς αντίκριζαν την Ελλάδα? Άρα δεν είναι σε καμία περίπτωση οι ίδιες δηλώσεις. Και επαναλαμβάνω,
Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε να πιστεύει ότι ο ρόλος της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι ο ίδιος. Ο ρόλος της Ελλάδας έχει τερματιστεί το 1974. Η ΔΕ Τουρκία βρίσκεται στην Κύπρο, κρατά το κλειδί της λύσης του Κυπριακού. Επαναλαμβάνω, σας παραπέμπω και στη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας που μιλά ξεκάθαρα για το ρόλο της Τουρκίας και δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ή να υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η συζήτηση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει στο ίδιο καλάθι την Ελλάδα και την Τουρκία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ να πολύ. Καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τις εφημερίδες.